Και πήγα στο καμαρίνι του, τρελαμένη, εγώ ήμουν 12 χρονών ξέρω εγώ, και μπαίνω μέσα στο καμαρίνι, με βλέπει ο Σάκης και λέει ποια είναι αυτή η νεράιδα. Και με παίρνει αγκαλιά και μου δίνει φιλιά στο μάγουλο και μου κάνει έλα εδώ ξέρω εγώ και καθίσαμε όλοι μαζί. Και μετά εγώ τι έκανα, πήγα σπίτι μου και πήρα ένα χαρτί, τα κουμπάω στο μαγουλό μου, μου δώσει φιλί, το διπλώνω και γράφω το φιλί του Σάκη. Ήμουνα 12 χρονών, mind you. Και μετά από εκεί και πέρα, αυτή η χαρτοπετσέτα κάπου υπάρχει. Κάπου υπάρχει αυτή η χαρτοπετσέτα. Αυτά. Αυτά. Άρα τον γνώρισε τον Σάκη. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Τι ώρα είναι? Πόσο χρόνο είσαι, 25 σαν εμένα, είμαι 26. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Κάποιος έγραψε τα προϊόντα. Τα προϊόντα τι? 10 και 22. Πάμε πολύ καλά. Είμαστε πολύ καλά γενικά. Τα γερμανικά σου πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Ήρθες να μας δεις. Και αν ναι, πότε ήρθες? Πολύ λάθος πινέλο αυτό για αυτή τη δουλειά που κάνω. Αλλά θα το αγνοήσουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε ένα βήμα. Α, τώρα πάει, κόλλησε. Όλη τη μέρα αυτό τραγουδά. Κι εγώ έχω χαρτομαντιγελί του Σάκη. Την πρώτη συναυλία μόλις είχε απολυθεί από φαντάρι σου 14. Με έχεις πετύχει ποτέ στο For You? Είμαι διάσημος influencer. Αντώνη, όχι. Τι υλικό κάνεις? Τώρα είμαι 44. Ήρθα πριν 2 εβδομάδες, λες, στην παράσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Σε είδα χθες στην παράσταση, ήσουν καταπληκτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διανυσία. Και εσύ ευχαριστούμε που ήρθες. Ειδικά στην τελευταία μας τιμάς. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα στη μούρη μου. Και αυτό πολύ λάθος που κάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν βαριές. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Λοιπόν, τι λέει όταν κολλάει ένα τραγούδι στο μυαλό σου? Τραγουδάς ολόκληρο? Μόνο αυτό έχει. Να τραγουδήσω και το λα 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 λα. Δεν σε έχω δει ποτέ, Αντώνη, ωστόσο στείλε μου ένα βίντεο σου να σε ψάξω, με μεγάλη μου χαρά. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Να τραγουδήσουμε κάποιο άλλο τραγούδι για να μην τραγουδάω το Δαφνί. Τι να κάνω, πήγαινε να τραγουδάω. Με τρώει το μάτι μου. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Και επίσης έχω ανεβάσει και φωτογραφίες στο Insta με την Ιωάννα Τούνη εδώ στην Θεσσαλονίκη με μένα. Τέλειο. Πρέπει να βγάλω τα φρύδια μου, ρε παιδιά. Τι σας λέω και σας τώρα, αλλά πρέπει να τα βγάλω όντως. Είναι η ώρα τους. Τι θέλουμε να βάλουμε σαν... να βάλουμε lip gloss, να πλύνουμε και τα δόντια μας. Οπότε θα βάλουμε το μαλλί, πώς θα το κάνεις, ίσιο κάτω και
και να το κατεβάσω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Το κατέβασε.